Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, αγαπητές φίλες και φίλοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης η συνεργασία του με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την διοργάνωση του συνεδρίου του σημερινού. Θα πρέπει σε όλη την πλευρά να πούμε και να τονίσουμε ότι σε αυτή την ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση η οποία διανύει και στην οποία βρίσκεται η χώρα, οι προσπάθειες αυτές ποτέ δεν είναι αρκετές. Υπάρχει μια μεθοδευμένη κίνηση, υπάρχει μια δράση η οποία θα δώσει, θα προσανατολίσει και ευελπιστούμε το συνέδριο αυτό να δείξει και να διαδραματίσει το ρόλο τον οποίο χρειάζεται. Να σας πούμε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει ως κύριο στόχο του την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλοι όμιλοι αλλά και μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος είναι μέλη του, με κύριο στόχο εντός ενός πλαισίου αειφόρου στρατηγικής να δώσουμε και να κατευθύνουμε, να δώσουμε με ένα μικρό λιθαράκι να τοποθετήσουμε στην ανάπτυξη. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας και θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε τα πάντα, έχουμε τη ΔΕΗ, άρα έχουμε ρεύμα. Έχουμε έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Υποφάτη. Και έχουμε τον Αλέξανδρο, ο οποίος κάνει μια σπουδαία δουλειά πολύ καιρό. Και νομίζω ότι με τη σημερινή συνάντηση είναι στην εποχή της μεγάλης κουβέντας πώς η οικονομία μας μπορεί να πάει μπροστά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρόεδροι των φορέων, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Κάθε φορά που καλούμε να τοποθετηθώ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κυρίως για τις αναπτυξιακές της προοπτικές, δεν σας κρύβω ότι έχω ένα εσωτερικό δίλημμα. Γιατί μέσα μου έρχονται αντιμέτωπα το πραγματικό με το ιδεατό. Η ζωφερή κατάσταση που βιώνουμε όλοι, με το όραμα που οφείλουμε να προτάξουμε σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν για να αφήσουμε πίσω μας την κρίση. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω λοιπόν ότι αυτή η χώρα, η Ελλάδα μας, είναι στο δυσκολότερο σημείο από τη μεταπολίτευση και μετά. Οτιδήποτε συντελεί τα τελευταία χρόνια αγγίζει το όριο της εθνικής καταστροφής. Πολίτες σε απόγνωση, ανεργία, υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, συρρίκνωση εισοδημάτων, συνεχή μέτρα που οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, μετανάστευση του ποιοτικότερου δυναμικού μας. Αυτή είναι μία πλευρά του λόφου, την οποία δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς μας. Είναι αυτό που βιώνουμε όλοι μας από τη στιγμή που εμφανίστηκε η κρίση. Κοινός μας στόχος, η μετάβαση από αυτή τη σκοτεινή πλευρά σε μια άλλη φωτεινότερη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ποια μπορεί να είναι η κατάλληλη επιλογή για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο, αυτό μας απασχολεί ως κοινωνία, ως πολιτεία και ως επιχειρηματική κοινότητα. Ξέρετε, ως άνθρωπος της αγοράς, ως επιχειρηματίας που καλούμε να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα που εμφανίζονται και βεβαίως ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων, της ραχοκοκαλιάς δηλαδή της ελληνικής οικονομίας, σίγουρα δεν έχω την πολυτέλεια της αδράνειας. Κανείς μας δεν την έχει. Η δράση λοιπόν πρέπει να είναι κοινή και με συγκεκριμένη στόχευση. Η ελληνική οικονομία θα βγει από το τέλμα μόνο με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρα για όλους μας, ώστε να ξέρουμε και πώς πρέπει να βαδίσουμε από εδώ και πέρα. Και είναι αυτό που έχουν παραδεχθεί όλοι, από κορυφαία κυβερνικά στελέχη και κόμματα της αντιπολίτευσης, ως εκπρόσωποι των εταίρων. Μόνο έτσι θα αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης, τα δημόσια έσοδα και κυρίως θα επιτευχθεί μια ανάταση της ψυχολογίας όλων μας. Είμαι επιχειρηματίας κάποιες δεκαετίες. Δεν γνωρίζω άλλο τρόπο για να ανοίξουν δουλειές και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Εάν κάποιος γνωρίζει άλλη ρεαλιστική πρακτική, με χαρά θα ήθελα να την ακούσω την πρότασή του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μονόδρομος η στόχευση για τόνωση της υγιούς, το τονίζω ιδιαίτερα, επιχειρηματικότητας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς ακριβώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Εδώ έρχεται η ευθύνη της πολιτείας αλλά και των φορέων. Σε αυτή την εποχή που έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε όλους και σε όλα, οφείλουν πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικοί εταίροι, επίσημοι φορείς, επιμελητήρια, συνδικάτα να συνεργαστούν για τη χάραξη του αναπτυξιακού δρόμου που θα βαδίσουμε από κοινού. Πρώτο μεγάλο μέλημα είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επί της ουσίας μια οργανωμένη προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα και κυρίως δεν υπήρξε απτό αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί η χώρα δεν είναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια, πρέπει να αισθάνεται ότι αν μη τι άλλο υπάρχει ένα σχέδιο, μια σοβαρή προοπτική. Χωρίς σταθερό φορολογικό πλαίσιο και με ανύπαρκτα κίνητρα, μην περιμένετε να ενδιαφερθεί κανένα σοβαρός επενδυτής. Ό,τι έχει γίνει ως σήμερα είναι αποσπασματικό και επιβεβαιώνει τον κανόνα. Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση να θέσει τους κανόνες και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές σε βασικούς τομείς, προκειμένου να γίνει η ελκυστικότερη οικονομία μας για επενδύσεις. Με μείωση της υφιστάμενης φορολογίας των επιχειρήσεων, με παροχή κινήτρων, με πάταξη της γραφειοκρατίας, τότε ο στόχος είναι εφικτός. Και εφόσον επιτευχθεί, τότε η Ελλάδα ξαναμπαίνει δυναμικά στο χάρτη, ενώ παράλληλα στέλνει και ηχηρό μήνυμα στις διεθνείς αγορές. Οι ενέργειες που θα γίνουν όμως πρέπει να είναι συνδυαστικές και να πρεσβεύουν την αρχή της ισότητας και της ισονομίας. Να αποφύγουμε δηλαδή πάση θυσία τον αθέμητο ανταγωνισμό σε βάρος των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τον Έλληνα επιχειρηματία και να επενδύσει σε αυτόν. Η επιτυχία του είναι επιτυχία της οικονομίας μας στο σύνολό της. Προστασία όμως σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον που θυμίζει βάλτο δεν υπάρχει. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι έχουν σημειωθεί κάποια βήματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, με την ψήφιση κάποιων νομοσχεδίων που επιχειρούν να δώσουν λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα της επιχειρηματικής κοινότητας. Επειδή όμως ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, κρατάμε μικρό καλάθι. Παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος των καθυστερήσεων, κάτι που έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αρνητικό ως τώρα. Καθημερινά κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα με τα γνωστά αποτελέσματα. Η εφαρμογή του εξοδικαστικού μηχανισμού, λοιπόν, η δεύτερη ευκαιρία για όσοι είναι ένα βήμα πριν από την καταστροφή, η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι βελτιωτικές αλλαγές για τον υπολογισμό φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών είναι επιβεβλημένες ενέργειες και αυτό θα ήθελα να το σημειώσουν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης που σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφτεί με επιτυχία το όποιο εγχείρημα είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν χρειάζονται κι άλλες δηλώσεις καλών προθέσεων, αλλά συγκεκριμένες και κυρίως αποτελεσματικές δράσεις. Παράλληλα με όλα τα παραπάνω, είναι απολύτως αναγκαίο να επενδύσουμε και να προτάξουμε τα δικά μας όπλα, τα δικά μας βαριά χαρτιά. Η προώθηση των ελληνικών προϊόντων πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα της δράσης μας. Σκεφτείτε πόσα πολλαπλά κέρδη θα αποκομίσουμε αν καταφέρουμε να μειώσουμε τις εισαγωγές και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας. Έτσι στηρίζεται η πρωτογενής παραγωγή μας, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εξαγωγέας, ενώ προστατεύεται σημαντικό κεφάλαιο που μέχρι τώρα είχε προορισμό το εξωτερικό. Θα ήθελα λοιπόν να εξέρω την αλλαγή νοοτροπίας πάρα πολλών επιχειρήσεων που πλέον συνεργάζονται με στόχο να διεισδύσουν σε μεγαλύτερες αγορές. Ρίση που πρέπει να αποτελεί οδηγό για όλους μας είναι η ισχύς εν τη ενώση. Επειδή τα μεγέθη μας είναι σχετικά μικρά, μόνο μέσω συνεργασιών και συντονισμένων δράσεων μπορεί να βρεθεί ο ευκολότερος δρόμος για τις διεθνείς αγορές. Ένα μεγάλο άλλο όπλο που έχουμε στη φαρέτρα μας είναι ο τουρισμός μας. Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια καταπληκτική γωνιά του πλανήτη που αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια ανθρώπους. Για πολλούς οικονομικούς παράγοντες, ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία μας. Για την καλύτερη προστασία του προϊόντος, λοιπόν, και την περαιτέρω ανάπτυξή του, είναι χρήσιμο να δούμε πώς θα τον εξελίξουμε. Η εποχή του rooms to let, του Greek salad και του μουζάκα είναι πλέον παροχημένη. Ανήκει στο παρελθόν. Και εμείς πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η στόχευσή μας σε αυτό το τομέα πρέπει να είναι η επιμήκυνση του τουριστικής προϊόντου και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, ώστε όχι μόνο να διατηρήσουμε την ηγετική θέση που έχουμε στη διεθνή αγορά, αλλά να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους επισκέπτες. Ένα γεγονός που μας χαροποίησε όλους ιδιαίτερα και εμένα προσωπικά για την ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού αλλά και την αξία της συνεργασίας έλαβε χώρα πριν από 3 μέρες στο ίδιο χώρο από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Σε στενή συνεργασία λοιπόν με την ελληνική κυβέρνηση έγινε μια εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η πλατφόρμα της Ali Trip που ανήκει στον Κινέζο κολοσσό Alibaba. Ήταν η συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας πριν από περίπου 1 χρόνο, ανοίγοντας τον δρόμο σε ελληνικές επιχειρήσεις για συνεργασία με την κορυφαία ίσως εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση με τον αριστικό κοινό στόχο που τέθηκε να ανεβάσει τον αριθμό των Κινέζων τουριστών στη χώρα μας από 100.000 που είναι σήμερα στο 1 εκατομμύριο σε βάθος τριετίας και πολλαπλάσιου σε βάθος 5ετίας. Είμαι λοιπόν πολύ αισιόδοξος για θετικά αποτελέσματα αλλά και χαρούμενος γιατί αποδεικνύεται στην πράξη το τι μπορεί να πετύχει η χώρα αν καθίσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Αποφασισμένοι να εστιάσουμε σε όσα μας ενώνουν και όχι σε όσα μας χωρίζουν. Αυτός κατά τη γνώμη μου είναι και ο δρόμος που πρέπει να επιλέξουμε ως αποτελεσματικό αντίδοτο στην κρίση. Η ενότητα και η ειλικρινή συνεργασία. Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Να επιμείνουμε σε ιδεολεπτικές αντιλήψεις, παλαιοκομματικές πρακτικές με στόχο τη δημιουργία πελατειακού ακροτηρίου, αναβλητικότητα, στήρα πολιτική αντιπαράθεση. Αυτά είναι λάθη του παρελθόντος που εν πολλοίς μας οδήγησαν και στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Ας διδαχθούμε λοιπόν από αυτά και ας φροντίσουμε να μην τα επαναλάβουμε. Η χώρα έχει ανάγκη από όραμα, αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου, μελετημένες δράσεις, αποφασιστικότητα. Έχουμε καθήκον να αλλάξουμε προς το θετικότερο την κατάσταση, όχι μόνο προς τα μέλη που εκπροσωπούμε, αλλά κυρίως προς τις επερχόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια στην εκδήλωσή μας.